ακούω ακόμη το μετά με τον επιτάφιο ή το άξιο νεστή και σκόνη τρίγα μου. Γιατί τα είχαμε βιώσει. Ο Μανώλης Τζανάκης ήταν ένας από τους 6 μαθητές του Γυμνασίου Μυρών που τότε, το Νοέμβριο του 1973, αποφάσισαν να συμπαρασταθούν στον αγώνα των φοιτητών του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Η αυθόρμητη αντίδραση νέων από την μικρή κοινωνία των Μυρών που θέλησαν να στηρίξουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, σήμερα, 51 χρόνια μετά, ζωντανεύει. Ο κύριος Τζανάκης, αρχιτέκτονα, σήμερα ρίχνει μια ματιά στο παρελθόν. Όταν ήταν 17 ετών και θυμάται τα γεγονότα που βίωσε η Ελλάδα σε μια από τις πλέον σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της, όταν το μαύρο σύννεφο του φασισμού κατάφερε να σκεπάσει κάθε έννοια δημοκρατίας. Τόσο στην κοινωνία ευρύτερα, όσο και στα σχολεία, όπου οι περιορισμοί αποστήρωναν την ελεύθερη έκφραση των μαθητών. Καθιερωθεί ο λεγόμενος παιδονόμος, ερχόταν δηλαδή μετά το ωράριο του σχολικό ωράριο, να σου χτυπήσει την πόρτα, να δει τι κάνεις, διαβάζεις, δεν διαβάζεις. Μου χτυπώ την πόρτα χωρίς να ξέρω, γιατί έτσι έχω ένα δωμάτιο ξεχωριστό από το υπόλοιπο του γονέων μου και να έχω ανεξάρτητη είσοδο. Με αποτέλεσμα να μπορεί να ανεβαίνει απάνω χωρίς να ξέρει η μαμά ή ο μπάς μου ποιος έρχεται. Να ανεβαίνει στον όροφο από την εξωτερική σκάλα και να χτυπάει. Ούτε να χτυπήσει, τι κάνεις εδώ. Βέβαια υπήρχαν και παιδευτικοί που να πούν την αλήθεια, λίγοι που φαινόντουσαν ότι παρότι δεν το λέγανε, φαινόντουσαν ότι ήταν δημοκρατικοί. Ήταν δηλαδή άνθρωποι που είχαν ένα πνεύμα κάπως διαφορετικό. Υπήρχαν, ας πούμε, νεοδιόριστοι, θυμάμαι, καθηγητές που ερχόντουσαν και κάναμε και έτσι. Είχαν μια κουβέντα πέρα από την εκπαίδευση, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το πούνε. Παρότι ήταν άνθρωποι που ήταν γιατί λόγω θα χάσουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, μου έδωσε ένας καθηγητής του. Ξέρεις, βγήκε η μάνα, βγήκε ο μεγάλος ερωτικός. Ας τον δώσω, αυτό δώσω. Μου τον έδωσε, τον άκουσα. Του Χατζηδάκη, ας πούμε. Ήταν απαγορευμένος. Παρά τις μεθοδευμένες προσπάθειες του καθεστώτος, η φλόγα της δημοκρατίας δεν είχε σβήσει από την ψυχή πολλών Ελλήνων. Η ανατροπή είχε ξεκινήσει με αποκορύφωμα την εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Τα γεγονότα της Αθήνας θορύβησαν αρκετούς μαθητές του Γυμνασίου Μυρών. Σκύρτησε μέσα τους η ανάγκη να κάνουν κάτι για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στους μάχημους φοιτητές. Δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε, λέμε, αυτή τη μέρα. Δηλαδή την επόμενη μέρα που μπήκε έγινε η καταστροφή, δηλαδή στον άπλιο χώρο του Πολυτεχνείου, με το τεθωρακισμένο στρατός, λέμε κάτι που να κάνουμε να δείξουμε, να διαμαρτυρηθούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Και αναγκαστήκαμε και πήραμε κομμάτι χαρτί από το σχολικό τετράδια, 2-3 τετράδια, τα γεμίσαμε από συνθήματα, από αυτό που ξέραμε. Επόμενη κίνησή τους ήταν να γεμίσουν τον προάβλιο χώρο του σχολείου με τα συνθήματα αυτά, ενώ έγραψαν με μπλε βογιά στους τοίχους του κτηρίου «Κάτω η Χούντα, κάτω ο φασισμός». Η δράση τους αυτή μπήκε γρήγορα στο στόχαστρο της Χούντας και τα 6 παιδιά οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Ηρακλείου και από εκεί σε στρατιωτική διοίκηση Κρήτης. Τελικά σε συνεδρίαση του Διαρκού Στρατοδικείου δικάστηκαν και οι 6 ανήλικοι κατάφεραν να αθωωθούν. Οι περισσότεροι εκεί είδαμε πράγματα τα οποία ενοικιωθήκαμε απότομα. Είδαμε κρατούμενους που είχαν έρθει από Αθήνα, από ό,τι μάθαμε μετά είχαν πρόβλημα υγείας, πρόβλημα από τα βασανιστήρια, ας πούμε, το πολύ ξύλο. Και ψυχολογικά. Ναι, και ψυχολογικά, ναι. Εσείς οι 6 βγήκατε αλόγητοι από αυτό? Επειδή είμαστε ανήλικοι, μας χειριστήκαμε με έναν τρόπο το οποίο, εντάξει, στην αρχή φάνηκε ότι, επειδή δεν ήταν σίγουροι τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται, νομίζαν ότι είχαμε κάτι, δηλαδή είχαμε έρθει από το Πολυτεχνείο ή μας είμαστε ενταγμένοι σε κάποιο αντιδραστορικό κίνημα ή κάποιο αυτό, αλλά στην ουσία δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν ένα αφόρμητο. Αφόρμητο, ακριβώς, αφόρμητο. Ένα κύμα ξεσηκωμού το οποίο κατάφερε να εξαπλωθεί ακόμα και σε μικρές κοινωνίες, όπως αυτή των Μυρών. Στο χέρι όλων μας είναι η σκόνη της λύθης να μην σκεπάσει τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων πριν 51 χρόνια, όταν η ελευθερία και τα ιδανικά ξόρκησαν τον φασισμό και το σκοτάδι.